Ξεκίνησε η εφαρμογή της χρήσης μηχανημάτων POS για τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σε λαϊκές αγορές στο πλαίσιο της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Το μέτρο αφορά σε 35 επαγγελματικούς κλάδους με την παράβαση να τιμωρείται με πρόστιμο 1.500 ευρώ. Για τη λαϊκή δεν κάνει το πώς. Δεν συμφωνούμε, αλλά τη στιγμή που πήραν απόφαση οι μεγάλοι, εμείς πρέπει να τηρίζουμε τις αποφάσεις. Τι να ψωνίζουμε ρε, με πώς τώρα αν έρθει η λαϊκή, πάει να μου πάρει ένα μάραθο και θέλει 50 λεπτά και θα το χαρίσω, θέλω καλιά. Δεν του παίρνω λεφτά. Θα του κόψω 50 λεπτά να μου πάρει τα 10 λεπτά η τράπεζα δεν λόγω. Το υπαίθριο εμπόριο όσο πάει δυσκολεύει τα λοιπά. Δεν λέμε να προλογούμαστε. Αντιπάθεια βλέπω με το πώς. Πιο πολύ με το ρευτό θέλουν να κινούνται. Και μιλάμε για μικρά ποσά, μιλάμε για ένα ευρώ, δύο ευρώ. Έτσι. Ναι, δάχνουν τώρα 5 ανθρώποι, 10 ανθρώποι εδώ και θα πάει στην κάρτα και πώς θα δουλεύει το σύστημα. Παραγωγοί λαϊκών αγορών εξέφρασαν τις ενστάσεις τους σε σχέση με την υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών συναλλαγών, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο θα οδηγήσει αρκετούς σε οικονομικό μαρασμό. Θέλω στήριξη. Στήριξη και στο κομμάτι της παραγωγής και στο κομμάτι της πώλησης. Πώς πρέπει να με στηρίξει κάποιος ή πρέπει να με ελευθερώσει κάποιος. Γιατί θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για μας. Εδώ πέρα θα μείνουν πολύ λίγοι. Και εδώ μετά δεν υπάρχει λαϊκή για τον κόσμο. Σιγά σιγά να βάλουμε όλοι τώρα. Όλοι, τι να κάνουμε. Αφού έτσι θέλει το σύστημα. Ό,τι γίνεται, οτιδήποτε συμβαίνει είναι κατά και του αγρότη και του πολίτη και του φορολογούμενου. 5 νομάτι μαζεύουν τα λεφτά όλου του κόσμου να τα βάλουν, να τα κάνουν ίντα. Είναι τράπεζες. Ένα πενιντάρι για να το πιάσουμε με 5 νομάτια, ένα πενιντάρι το κάνουμε μια βόλτα, το πενιντάρι θα χαθεί στην τελευταία συναλλαγή. Οι συνέπειες αναμένεται να είναι ορατές και στους καταναλωτές, καθώς όπως σημειώνουν αρκετοί παραγωγοί με την χρήση των POS, ενδεχομένως να μην γίνονται γενναίες εκπτώσεις όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Να πληρώνουμε κάρτα. Καλά, γύρισε ο καιρό για τράπεζες να πληρώνω 2 ευρώ και να μου κρατάει 1,5 τράπεζα. Επικοινωνεί αυτοί που τα κάνουν. Όλα τα περιμέναμε, αλλά όχι σε αυτό το χάλι. Αρκετοί παραγωγοί λαϊκών αγορών έχουν κινήσει τις σχετικές διαδικασίες μέσω των τραπεζών, ωστόσο τεχνικά ζητήματα που έχουν προκύψει με τη σύνδεση των POS με την ταμιακή μηχανή και άλλα ανοιχτά θέματα, αυτά θα τεθούν επιτάπητος σε συνάντηση που θα έχουν συνδικαλιστές στο αρμόδιο Υπουργείο. Εμείς λοιπόν μέχρι τις 8 του μήνα έχουμε ένα ραντεβού με το Υπουργείο, με μια υπηρεσία εφαρμογής, που εκεί θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Θα ζητήσουμε χρόνο, θα ζητήσουμε πίστοση χρόνου, για να μπούμε ομαλά, εμείς θα αντιμετωπίσουμε και κάποια άλλα προβλήματα, κάποια παραγωγή. Είναι εποχιακή, πάνε για 2 μήνες, για 3. Κάποιοι παραγωγοί κάνουν μία αλλαγή τη βδομάδα. Οπότε το διάστημα αυτό η εφορία θα χτυπήσει καμπανάκι. Γιατί δεν χρησιμοποιείς όπως μας το κάνει και τώρα στην ταμιακή. Το φόβο ότι με την υποχρεωτικότητα των POS θα δουν πολλούς συναδέλφους τους να εγκαταλείπουν την εργασία τους, επισήμαναν οι διοκτήτες ταξί του Ηρακλείου. Σε ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων τα επόμενα χρόνια θα συσσωρεύσουν υπέρογκα χρέη. Με συνέπεια να κάποιοι από αυτούς να οδηγηθούν στην απομόνωση και γενικώς να αποσυρθούν από το επάγγελμα. Πέρα από τα κόστη για να προμηθευτούν το μηχάνημα, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και 400 ευρώ, έχουν να αντιμετωπίσουν τα κόστη προμηθειών αλλά και το δυσβάστακτο τεκμαρτό εισόδημα που μετατρέπεται σε ταφόπλακα και για το δικό τους κλάδο. Ενώ βλέπουμε από τη μια πλευρά η κυβέρνηση φέρνει μέτρα, ας πούμε, πάταξης φοροδιαφυγής όσον αφορά τα POS, τα ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα συστήματα Iris. Αυτό απ' την άλλη όμως φέρνει και την τεκμαρτή φορολόγηση, η οποία πραγματικά αναιρεί το ένα τ' άλλο.